Αύριο και τον Οκτώβριο. Άντε, πες μου τώρα, εσύ τι λέει το τραγούδι αυτό. Lift me up. Το μάθα μετά πολλά χρόνια. Τι νόμιζε ότι έλεγε. Δεν θα το πω, αλλά νόμιζα κάτι άλλο. Ω, παιδιά, νομίζω ότι όλα τα παιδιά νομίζω ότι δεν ακούγε κανένα lift me up μέχρι που είδαμε τους στίχους. Ναι, τώρα μου αρέσει. Τι να σου πω. Μόνο εγώ και ξέφυγα. Καλημέρα σα. Καλημέρα. Καλημέρα. Τελευταία μέρα Οκτωβρίου. Σήμερα δεν είναι το Halloween. Σήμερα είναι. Τη μικρή εγώ την έστειλα ντυμένη με. Εσείς το γιορτάζετε στο σπίτι σας το Halloween. Καλέ, όλο τον ένα μήνα. Εγώ ντύθηκα χωρατατζή γι' αυτό τα αστιάκια. Λοιπόν, αποχαιρετάμε τον Οκτώβριο και υποδεχόμαστε τον Νοέμβριο που στην αρχή το lift me up δεν ήταν τυχαίο. Όντως θα μας ανυψώσει. Θα μας σηκώσει ψηλά γιατί έρχεται με μια νέα σελήνη την πρώτη του μέρα. Το θέμα είναι μετά τι θα κάνει. Γιατί εκεί που είσαι στα σύννεφα. Τα ψηλά, στα χαμηλά. Αυτό φοβάμαι. Λοιπόν, με ένα απότομο ή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο μήνας όντως ξεκινάει με αυτήν την θετική προδιαγραφή της νέας σελήνης. Βοηθάει για νέα ξεκινήματα, να θέσουμε στόχους, να δούμε γενικότερα τα μελλοντικά μας σχέδια σε όλα τα επίπεδα. Είναι βοηθητική και να κάνουμε γνωριμίες και σχέσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Απλά, όσο πλησιάζουμε έτσι προς το τέλος του μήνα, θα έχουμε την τελευταία φορά ανάβρωμου Ερμή για τη χρονιά. Ξεκινάει λοιπόν ο ανάβρωμος Ερμής. Αυτό θα γίνει 26 Νοεμβρίου. Θα μου πείτε, μιλάς τώρα για τις 26 Νοεμβρίου. Όχι. Από τις 7 Νοεμβρίου, ο ανάβρωμος Ερμής θα αρχίσει σιγά σιγά να κάνει την εμφάνισή του. Όχι τόσο έντονα, γιατί μπαίνει στη σκιά του, αυτό που λέμε στην αστρολογία. Που σημαίνει τι, γενικώς, αν έχετε να κάνετε όντως ένα νέο ξεκίνημα, κάτι, να δεσμευτείτε σε κάτι, να υπογράψετε, να συμφωνήσετε, προσπαθήστε νωρίς μέσα στο Νοέμβριο. Μην το αφήσετε δηλαδή. Γενικότερα για το τέλος του μήνα δεν το συζητώ, αλλά και αν μπορείτε την πρώτη εβδομάδα, έτσι για να είμαι ειλικρινής μαζί σας, προσπαθήστε το. Νοέμβριος είναι κομβικός μήνας. Έχουμε την είσοδο του Πλούτωνα στον Υβροχό οριστικά. Οριστικά και αμετάκλητα για τα επόμενα 20 χρόνια. Από το 2023, εδώ ήμασταν, το Μάρτιο μπήκε για πρώτη φορά, που λέγαμε όλα αυτά με την τεχνολογία, τα ρομπότ, τους υπολογιστές, το διάστημα. Όλα αυτά, τώρα πια, δεν μας κρατάει τίποτα. Να θυμηθείς, άσε να μου πεις όταν φύγει από το... Σε 20 χρόνια, μάλιστα, έγινε. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα σημαντικό αστρολογικό θέμα αυτόν τον μήνα. Τώρα, τα ζώδια τα οποία φαίνεται ότι θα έχουν περισσότερες εξελίξεις, θα είναι στις επάλξεις και για ωραίους λόγους, αλλά και για λιγότερο καλούς λόγους, Ταύροι, Λέοντες, Σκορπιοί και Υδροχόοι. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά, έτσι να σκιαγραφίσουμε λίγο αυτόν τον μήνα και φυσικά τα αναλυτικά του φανταλέμε κάθε μέρα που θα είμαστε εδώ αύριο, ας πούμε, θα μιλήσουμε για τη νέα σελήνη, γιατί ο μήνας μπαίνει με μια πολύ ωραία νέα σελήνη.